Πάμε στη Βουλή, γιατί όλα αυτά συνδέονται, γιατί οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν έχουν τεράστια σημασία. Να δούμε πώς τοποθετήθηκε σε αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος για την εκλογή του κυρίου Κασελάκη και τι σηματοδοτεί. Για να ακούσουμε, για να δούμε το βίντεο. Γιατί δεν μιμήστε εσείς τη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, την Ισπανική Αριστερά, την Ιταλική Δεξιά, αν δεν σας αρέσει αριστερά, έτσι κι αλλιώς Κασελάκης Μητσοτάκης, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι συσκευασία του ενός. Και να τα πούμε στην πορεία. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Κασελάκης Μητσοτάκης. Ανοίγεις το Κασελάκη, βγαίνει Μητσοτάκης. Έτσι είναι η κατάσταση. Έρχεται λοιπόν από την Αμερική και σε ένα μήνα παίρνει ένα κόμμα. Ξέρετε τι είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο? Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτακτορίες με τάγκς. Από τη στιγμή που υπάρχει τηλεόραση. Έτσι επέβαλαν τον κύριο Μητσοτάκη 4 χρόνια ως Μωυσή, ως Τσιτάκ, ως το Μέγα Ηγέτη και έτσι τώρα πάνε να επιβάλλουν τον κύριο Κασελάκη. Αυτή η παράταξη με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Πατέλη διαγωνίζεται για το ποιος θα γίνει πιο αρεστός στην ΓΟΠ παραπληροφόρηση και στη ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα. Αυτό είναι για μας κάζους μπέλι. Θα είμαστε απέναντι και για το καταφύσιν και όχι για το παραφύσιν ζήν. Άποψή μας και επιλογή μας. Μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς, αλλά πιστεύουμε ότι το σωστό είναι αυτό. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο που μου το είπε ένας αγράμματος άνθρωπος στη Θεσσαλία. Ξέρετε τι μου είπε, κύριε Υπουργέ μου? Βρε παλικάρι μου, λέει. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέει, αυτό με τον Κασελάκη, με τον Μητσοτάκη, με τον Πατέλη. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, αν παντρεύονται οι άνδρες με τους άνδρες, ποιος θα γεννάει παιδιά? Και προς επιβεβαίωση από το ρεπορτάζ αυτών που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος το πρωί στη Βουλή, Άρη Σπίνο, η κυβερνητική πλευρά λέει, διαρρέει, ότι το νομοσχέδιο που θα έρθει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο που ξεκινάει για το γάμο των ομοφύλων και την δυνατότητα τεκνοθεσίας, θα ψηφιστεί, λέει, χωρίς κομματική πειθαρχία, διότι θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα καλύψει τις όποιες προσχηματικές διαρροές ή απουσίες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να καλύψουν και αυτό το κομμάτι, ξέρεις τώρα. Αλλά σου λέει τώρα με Κασελάκη και ΠΑΣΟΚ δεν το συζητάμε, είμαστε μια χαρά σε εισαγωγικά. Θα περάσει,